105 και 5 στο κόκκινο. Ακούμε τη μουσική από το La Vita e Bella του Ρομπέρτο Μπενίνι. Η ζωή είναι ωραία. Η ζωή, και ήταν η ζωή λοιπόν. Μέσα σε στρατόπεδο συγκέντρωση ενός πατέρα με το γιο του. Και πάμε. Έχουμε εδώ τους μαθητές από την πρώτη και δευτέρα λυκείου από το έκτο λύκειο της Νέας Μύρνης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα αυτό που επισκέφθηκαν το μουσείο, το στρατόπεδο του Auschwitz και μας λένε για τη δικιά τους εμπειρία. Και ήταν επιθυμία των ίδιων των παιδιών να συνομιλήσουν με τον Μανώλη τον Γλέζο, τον ευρωβουλευτή πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, μια ιστορική μορφή. Κύριε Γλέζο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εδώ στη συντροφιά μας βρίσκονται 10 μαθητές πρώτης και δευτέρας λυκείου που πριν από μια βδομάδα βρέθηκαν στο στρατόπεδο του Auschwitz, το επισκέφθηκαν, είναι συγκλονισμένοι, θεωρούν ότι η μαρτυρία αυτή είναι αναντικατάστατη και δεν μπορεί να αντικατασταθεί είτε από τις εικόνες είτε από τα βίντεο και ήταν επιθυμία τους να μιλήσουν μαζί σας και να σας υποβάλουν κάποιες ερωτήσεις. Ο λόγος λοιπόν στα παιδιά. Πάμε, Αλεξάνδρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια ήταν τα συναισθήματά σας κατά τη διάρκεια αυτής της παράτολμης πράξης σας και δεδομένου του ότι κινδύνευε άμεσα η ζωή σας, αν υπήρξαν στιγμές που διστάσατε. Όταν κατέβα στην ναζιστική σημαία λοιπόν, ναι. Την Ακρόπολη. Ναι. Θα παρακαλούσα τα παιδιά να μην με ρωτήσουν για μένα. Δεν θα τα απαξιώσω, θα δώσω μια απάντηση, αλλά το θέμα μας είναι τα στρατόπεδα που ήταν στη Γερμανία. Και αν υπήρχαν και παρόμοια στην Ελλάδα. Βεβαίως. Αυτό είναι το θέμα νομίζω. Mm-hmm. Και δεν θα ήθελα να περιστραφεί γύρω από μένα, διότι θα χάσουμε το χρόνο μας από την ουσία του θέματος που έχουν προκληθεί τα παιδιά, που έχουν γνωρίσει εκεί που γνώρισαν στη Γερμανία και που πρέπει να δούνε αν υπήρχαν και παρόμοια στην Ελλάδα. Αλλά για να μην απαξιώσω την ερώτηση, θέλω να απαντήσω ένα και μόνο ότι όταν αποφασίζεις να προσφέρεις στον εαυτό σου θυσία για μια υπόθεση, για ένα ιδανικό και στην πατρίδα μας ήταν ο αγώνας για το ξεσκλάβωμά της, δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, ήδη τον έχεις νικήσει. Η απόφασή σου έχει νικήσει το φόβο. Πάμε, η ζωή, δευτέρα, μαθήτρια της δευτέρας λυκείου, ζωή. Ναι. Πιστεύετε ότι η σημερινή νεολαία γνωρίζει και ευαισθητοποιείται σχετικά με τα γεγονότα που έγιναν τότε? Ξέρουν δηλαδή οι νέοι όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά της Γερμανίας, της Γαλλίας, για τις αποζημιώσεις του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου που η Γερμανία μας οφείλει και δεν τις έχουμε πάρει ακόμα, που γνωρίζω ότι είναι ένα θέμα που σας απασχολεί και μάχεστε γι' αυτό στην Ευρώπη. Και μάλιστα τις τελευταίες μέρες κάνατε μια πολύ μεγάλη περιοδία σε πόλεις της Γερμανίας. Συγκροτήθηκε μια επιτροπή. Πολλαπλά τα ερωτήματα που έχουν τεθεί και να τα δούμε. Καταρχήν δεν φταίει ποτέ η νεολαία εάν δεν γνωρίζει ένα γεγονός, διότι φταίει το Υπουργείο, τα Υπουργεία Παιδείας, φταίνε οι γονείς τους, φταίνε η κοινωνία που δεν τους ενημερώνει. Δεν φταίνε λοιπόν τα παιδιά καθόλου αν δεν γνωρίζουν τα γεγονότα. Ένα αυτό. Προχωράμε στο δεύτερο. Παρόμοια στρατόπεδα στην Ελλάδα που είδαν όπως ήταν το Auschwitz υπήρχαν και από την πλευρά των Γερμανών στην Ελλάδα. Ένα από αυτά που πρέπει να το επισκεφθούν, διότι σώζονται ακόμα ορισμένα στοιχεία από εκείνη την εποχή, είναι το Χαϊδάρι. Συγκεκριμένα πρέπει να πούμε, κύριε Γλέζο, ότι εδώ το Σάββατο είχε γίνει μια ολόκληρη εκδήλωση στον μπλόκο του Χαϊδαρίου με αίτημα να μετατραπεί και αυτός ο χώρος σε μουσείο. Ναι. Λοιπόν, το Χαϊδάρι ήταν ένας τρόπος που είχε μετατραπεί σε, όπως τα παρόμοια, το Auschwitz. Και εκεί υπήρχαν και ειδικά βασανιστήρια στα οποία υποβάλανε τους κρατουμένους σε ειδικά μπλοκ, σε ειδικά δηλαδή κτίρια. Υπήρχαν ειδικά βασανιστήρια. Σε ένα από αυτά ήταν και ο αδερφός μου, ένας νέος 19 χρονών που τον εκτέλεσαν τελικά οι Ναζί στις 10 Μαΐου. Έχω μια άμεση εμπειρία
Γι' αυτό το λόγο, πέρα από την έρευνα που έχω κάνει και που δημοσιεύεται σε ένα βιβλίο μου πολύ μεγάλο, Εθνική Αντίσταση, είναι ένα δίτομο έργο πολύ μεγάλο. Τι θυμόσαστε εσείς, κύριε Γλέζο, λοιπόν, εφόσον ο αδερφός σας ήταν εκεί? Ορίστε. Τι θυμόσαστε, λοιπόν, ως μαρτυρία, εφόσον λέτε ότι ο αδερφός σας ήταν εκεί, από το συγκεκριμένο χώρο? Ναι. Ζει ακόμα ο Γαστόν ο Βερναρδής, ένας που είδε τον Νίκο, τον αδερφό μου, εκεί, που τον βασανίζανε. Και μου έχει περιγράψει το βασανιστήριο του Φιδιού. Δηλαδή, με δεμένα τα χέρια πίσω, τον κρατούμενο τον ρίχνανε χάμο και του λέγανε, τον δέρνανε και του λέγανε να προχωράει με την κοιλιά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε πώς είναι ένα από τα τρομερότερα βασανιστήρια που υπήρχαν. Να δώσουμε το λόγο και στη Δέσποινα, επίσης μαθήτρια της... Συγγνώμη να πω κάτι άλλο. Δεν υπήρχαν μονάχα στο Χαϊδάρι. Υπήρχαν παρόμοια στο Δομοκό. Υπήρχε στον Θεσσαλονίκη του, στον Χορτιάτη. Ορίστε. Στο Χορτιάτη. Όχι στο Χορτιάτη. Χορτιάτη είναι ολοκαύτωμα. Mm-hmm. Άλλο τα μαρτύρια και άλλο τα ολοκαυτώματα. Δεν με χώρη βασανιστηρίου στρατόπεδα όπως ήταν εκείνη την εποχή. Ένα τέτοιο παρόμοιο του Παύλου Μελά. Μάλιστα. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Το στρατόπεδο Παύλου Μελά. Mm-hmm. Όπως ήταν το Χαϊδάρι, ήταν και οι φυλακές Αβέροφ και υπήρχαν και φυλακές ειδικές. Η Αθήνα ήταν γεμάτη από τέτοιες μικρές φυλακές που είχαν το χέρι ή που είχαν την εποπτεία οι Γερμανοί οι ίδιοι, και στη Θεσσαλονίκη και σε όλη την Βόρεια Ελλάδα. Τα παιδιά, αν ενδιαφέρονται, είναι ένα θέμα έρευνες, να κάνουν μία έρευνα, να τα καταμετρήσουν αυτά πέρα από όσα έχω γράψει στο βιβλίο μου. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, δεν υπάρχει και εδώ ένα αίτημα, κύριε Γλέζο, για να υπάρχει ένα τέτοιο μουσείο μνήμης? Βεβαίως, βεβαίως. Και έχουν δημιουργηθεί ορισμένα τοπικά μουσεία μνήμης, όπως είναι στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω, επειδή το σχόλιο είναι στη Νέα Σμύρνη, έχουν επισκεφθεί το μουσείο της Νέας Σμύρνης? Όχι, δεν το γνωρίζουν, τουλάχιστον αυτό που βλέπω από την αλήθεια, αντίδραση της καθηγήτριας που τα συνοδεύει. Ναι, υπάρχει Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Νέα Σμύρνη, όπου εμπεριέχει και τα ανάλογα στοιχεία, στρατόπεδα, βασανιστήρια κλπ. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στην Δέσποινα που θέλει να σας κάνει και εκείνη μια ερώτηση, κύριε Γλέζο. Εγώ θα ήθελα να γενικεύσω περισσότερο την ερώτηση, δηλαδή... Τι πιστεύετε για τους νέους στην Ελλάδα σήμερα, σε μια παρόμοια κατάσταση θα υπάρχουν νέοι που θα ξανακατεβάζαν τη σημαία? Και αν όχι, ποιο είναι το μήνυμα που θα θέλετε να περάσετε, κάποια συμβουλή σας? Λοιπόν, καταρχήν, ένας λαός που ξεχνάει την ιστορία του δεν έχει μέλλον. Ένα αυτό. Και επειδή είστε μαθητές δικείου, πιστεύω οι φιλόλογοι να σας έχουν πει την ετυμολογία της λέξεως αλήθεια. Η αλήθεια είναι το στερητικό «α» και η λέξη «λήθη». Ναι. Δηλαδή, δεν πρέπει να στερείσαι του παρελθόντος, δεν πρέπει να ξεχνάς, δεν πρέπει να λησμονάς. Και γι' αυτό, αν δεν λησμονάς, τότε έχεις αλήθεια. Είναι καταπληκτική ετυμολογία της λέξης αλήθεια. Θέλω να τη σημειώσετε και να την ερευνήσετε κι εσείς οι ίδιοι. Λοιπόν, είναι αναγκαίο, απαραίτητο για έναν λαό, για να έχει μέλλον, να μελετά το παρελθόν του. Με μια έννοια και την αποφυγή μιας διολίσθησης. Όχι προγονοπληξία, όχι δηλαδή να μην μπορούμε να προσθέσουμε κάτι εμείς, αλλά να δημιουργήσουμε αυτό που δημιούργησε ο κυκλαδίτικος πολιτισμός, δηλαδή τον έλικα. Έσπασε τον κύκλο, τον οποίον εκπροσωπούσε ο κύκλοπας, από όποιο σημείο του κύκλου θα ξεκινήσεις, στο ίδιο σημείο θα φτάσεις, άρα έχεις μονοδιάστατη αντίληψη, άρα έχεις μονάχα ένα μάτι. Ο κύκλοπς, σύνθετη λέξη της λέξης κύκλος,
και το ουσιαστικό του ρήματος οράω, ορώ, όψ, οπός, και ο πι είναι η μονοδιάστατη αντίληψη. Ο κυκλαδίτικος πολιτισμός έσπασε τον κύκλο και δημιούργησε τον έλικα. Αντλώ από το παρελθόν ό,τι καλύτερο έχει και προχωρώ ανελίσσομαι προς τα μπρος, προς τα πάνω. Κύριε Γλέζου, για να έρθει στο λοιπόν, σήμερα. Και μία κουβέντα για το σήμερα, γιατί γνωρίζω ότι έχετε δουλειά και πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Γερμανίδα Καγκελάρου. Όχι, εμένα όχι, εσάς. Όχι, εμείς είναι αφιερωμένη εκπομπή στην ιστορική μνήμη. Και πάντα οι κουβέντες μαζί σας είναι ενδιαφέρουσες πολύ περισσότερο που τα παιδιά θέλουν να σας γνωρίσουν και από κοντά. Χρειάζονται δημιουργικά μουσεία παντού. Δημιουργικά λέω ότι να μην πάει να είναι μουσιακό στοιχείο, αλλά να γίνεται έρευνα στα μουσεία, να γίνονται διδασκαλίες στα μουσεία. Μια άλλη λογική για τα μουσεία. Η Γερμανίδα Καγκελάριος, κύριε Γλέζο, έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να δοθούν στην Ελλάδα πολεμικές αποζημιώσεις και ανταυτού υποστηρίζει την ιδέα να προωθηθούν κοινά αναπτυξιακά έργα με γερμανική χρηματοδότηση μέσω ενός ταμείου για το μέλλον. Η δημιουργία αυτού του ταμείου αδυνατίζει, αν θέλετε, το επιχείρημα και την επιμονή για τη διεκδίκηση των πολεμικών αποζημιώσεων. Καταρχήν, το γεγονός ότι προσφεύγουν σε τέτοιες λύσεις αποδεικνύει ότι υπάρχει πρόβλημα. Και προσπαθούν απλώς να τον οθεύσουν. Δεν εννοούν να κατανοήσουν οι κυβερνήσεις, οι γερμανικές, δεν εννοώ το γερμανικό λαό, δεν εννοούν να κατανοήσουν ότι οφείλει αυτά που οφείλει προς την Ελλάδα. Και όπως γράφω σε ένα άλλο μου βιβλίο, και ένα Μάρκο να ήταν, πρέπει να το δώσουν. Και θα το δώσουν. Διότι η υπόθεση πέρασε πια στα χέρια του γερμανικού λαού. Σχηματίστηκαν και σχηματίζονται επιτροπές διεκδίκησης των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα σε όλες τις γερμανικές πόλεις και θα σχηματιστεί και πανγερμανική επιτροπή. Την υπόθεση την πήρε στα χέρια του ο γερμανικός λαός, που δεν ευθύνεται βέβαια καθόλου για το ότι έκανε το Τρίτο Ράιχ. Και γι' αυτό και θα υπάρξει και λύση. Προσπαθώ λοιπόν να την οθεύσουν. Όμως στην προσπάθεια να την οθεύσουν αποδεικνύουν ότι υπάρχει θέμα. Για ποιο λόγο για την Ελλάδα ειδικά να φτιαχτούν όλα αυτά τα ταμεία, να φτιαχτούν όλα αυτά που μας προσφέρουν ως αντάλλαγμα για να μην κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, τις οφειλές. Προσπαθούν, λέτε λοιπόν, με έναν τρόπο να παρουσιάσουν ότι... Το οποίο σημειώνω και πρέπει να το ξέρετε, έχουν εξοφλήσεις όλες τις άλλες χώρες εκτός από την Ελλάδα. Μάλιστα. Κύριε Γλέζο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρέμβαση. Παρακαλώ. Και εγώ χαίρομαι και διδάσκομαι από τους νέους, διότι τα ερωτήματα τα βασανίζω μέσα μου και λέω για να κάνει αυτό το ερώτημα τι πρόβλημα υπάρχει. Βλέπω και παρατηρώ, δηλαδή και αυτό λέω διδάσκομαι, βλέπω και παρατηρώ πού πάσχει η παιδεία μας, βλέπω και παρατηρώ τι πρέπει να κάνουμε παραπάνω ώστε ο νέος να γίνει πραγματικά ένας πολίτης του τόπου μας με την έννοια που είχαν στην αρχαία Ελλάδα, όπου οι πόλεις αποτελούνταν από πολίτες που ασκούσαν οι ίδιοι πολιτικοί και γι' αυτό ως αποτέλεσμα είχαμε τον πολιτισμό. Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε και να έρθετε στο σχολείο μας για να μας μιλήσετε. Έχω έρθει πολλές φορές στο Λύκειο της Νέας Μήνης και έχω μιλήσει. Να ξανάρθετε και τώρα. Ωραία. Να ξανάρθετε, ναι, θα θέλαμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Γλέζο, γεια σας. Παρακαλώ, γεια σας. Ξεκίνησα σαν ένα νήμα σε ένα υφαντουργείο στη Γερμανία. Δεν ήξερα για που προοριζόμουν, ούτε τι θα γίνω. Σιγά σιγά άρχισα να γίνομαι ύφασμα και να παίρνω τη μορφή αστεριού. Την επόμενη μέρα κάποια φορτηγά σταμάτησαν έξω από το εργοστάσιο. 20 άτομα, ντυμένα με στρατιωτικές στολές, ήρθαν και με πήραν μαζί με πολλά άλλα αστέρια. Μας φόρτωσαν στα φορτηγά και φύγαμε. Μας μετέφεραν αρκετά χιλιόμετρα μακριά μέχρι που φτάσαμε σε ένα μεγάλο χώρο με ξύλινα σπίτια και γύρω-γύρω ψηλά σειρματοπλέγματα. Μπήκαμε μέσα. Όταν μπήκε και το τελευταίο φορτηγό, οι πόρτες έκλεισαν. Μας ξεφόρτωσαν σε μια μεγάλη αποθήκη. Εκεί περάσαμε όλη τη νύχτα. Το πρωί ήρθαν και μας πήραν και μας πήγαν σε ένα χώρο με μηχανές που γαζώνουν και υλικά ραψίματος. Εκεί μας έρεψαν πάνω σε ρηγωτές στολές. Περιμέναμε κάποιες ώρες μέχρι που ήρθαν στρατιώτες, μας πήραν και μας μοίρασαν σε ανθρώπους που στέκονταν σε γραμμές, ξεχωριστά οι άντρες από τις γυναίκες. Εμένα με έδωσαν σε ένα αγοράκι 16 χρονών. Το βράδυ το αγόρι έπεσε να κοιμηθεί μαζί με τον πατέρα του.
Την επόμενη ημέρα έμαθα ότι ο χώρος που βρισκόμουν λεγόταν στρατόπεδο συγκέντρωσης και ότι σε αυτό γινόντουσαν φρικτά πράγματα. Μετά κατάλαβα ότι αν ένας άνθρωπος φορούσε το αστέρι, τον εκτελούσαν και ευθυνόμουν εγώ γι' αυτό. Δηλαδή ήταν σαν να τον πρόδιδα. Πέρασαν πολλές μέρες. Μια μέρα το χάραμα άκουσα δυνατές φωνές και πυροβολισμούς. Κάποιοι μιλούσαν μια περίεργη γλώσσα. Το αγόρι βγήκε έξω. Πολλοί στρατιώτες και τάγκς βρίσκονταν εκεί. Οι άνθρωποι με τις ρηγωτές στολές έβγαιναν τρέχοντας από τα ξύλινα σπίτια και έφευγαν προς τα έξω. Κάποιοι τους έβαζαν σε τρένα. Το αγόρι έφυγε και αυτό μαζί με τον πατέρα του. Στο τρένο έμαθα ότι αυτοί οι στρατιώτες με το τάγκς ήταν απελευθερωτές. Σταματήσαμε σε μια έρημη περιοχή. Περπατήσαμε και φτάσαμε σε ένα νοσοκομείο. Εκεί μας έδωσαν τα απαραίτητα πράγματα. Στο παιδί δώσανε ζεστά ρούχα και παπούτσια. Τότε νόμισα ότι το παιδί θα με πετάξει, αλλά αυτό με έβαλε στο σάκο του. Το αγόρι μαζί με τον πατέρα του γύρισαν στην πατρίδα τους. Μετά από χρόνια, πληροφορήθηκα ότι αυτό το αστέρι το φορούσαν μόνο οι Εβραίοι. Έτσι, μετά από μερικούς μήνες, το παιδί με τον πατέρα του με δώρισαν στο Εβραϊκό Μουσείο της Ελλάδας. Από τότε, στέκομαι εκεί για να θυμίζω στους ανθρώπους τα τότε χρόνια.